Για βάλει μας λίγο στο κλίμα. Ωραία. Θα μεταφερθούμε στο ΒΑΚ, στο κλειστό του ΒΑΚ, εκεί όπου ήδη μας περιμένουν ο νέος τεχνικός της ομάδας βόλεϊ του Όφη, ο κύριος Σάκης Φλαούνας και ο έμπειρος και παλιός, θα λέγαμε, ο Γιάννης Ρουμελιωτάκης. Η ομάδα βόλεϊ του Όφη που για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο σε ό,τι αφορά σε επίπεδο Κρήτης, βέβαια, μας εκπροσωπεί, στα σαλόνια της Βόλεϊ Λιγκ. Καλώς ήρθατε λοιπόν στη σύνδεσή μας. Καλώς ήρθατε, ευχαριστούμε πολύ. Καλώς σας βρήκαμε. Καλώς σας βρήκαμε. Κύριε Φλαούνα, να ξεκινήσουμε από εσάς, να σας καλωσορίσουμε στην ομάδα και στο Ηράκλειο και θα λέγαμε πρώτη χρονιά στην Κρήτη. Να μας πείτε αρχικά ποιο ήταν το κίνητρο της συνεργασίας αυτής. Το κίνητρο της συνεργασίας καταρχάς είναι η παρουσία του κύριου Ανδάλη που έχει μια πολύ δυναμική προσέγγιση στο άθλημα. Αυτός με προσέγγισε πρώτα, ήταν το κίνητρο ιδιαίτερα ισχυρό και βέβαια πίσω από τον κύριο Ανδάλη είναι μια ομάδα, η μεγαλύτερη ομάδα στην Κρήτη και από τις μεγαλύτερες στην Ελλάδα, οπότε το κίνητρο ήταν σπουδαίο με πολλούς φιλάθλους, με ιδιαίτερη δυναμική, οπότε για μένα αποτέλεσε μια πρόκληση, θα έλεγα, για μια στροφή στην πορεία μου εκτός Αθηνών. Μάλιστα. Να πάμε όμως και στο Γιάννη το Ρουμελιωτάκη, έτσι λίγο να σας έχουμε και τους δύο, μιας και σας βλέπουμε και τους δύο. Γιάννη, δεύτερη χρονιά στον Όφη, πέρσι ξεκίνησε μία προσπάθεια, συνεχίζεται φέτος και φαντάζομαι ότι στόχος είναι να καθιερωθεί σιγά σιγά η ομάδα στη συνείδηση του φίλαθλου κοινού αλλά και των ομάδων της Βόλεϊ Λιγκ. Ναι, έτσι ακριβώς. Καλησπέρα και από μένα. Χαίρομαι πολύ που μιλάμε. Ναι, είναι η δεύτερη χρονιά σε αυτή την κατηγορία του Όφη, κάθε χρονιά και καλύτερα. Ξεκίνησε μια διαδικασία υπό κάποιες συνθήκες ειδικές λόγω του ιού, ξέρουμε όλοι. Από εκεί και πέρα εμείς συνεχίζουμε την καλή προσπάθεια εδώ στο γήπεδο για να δώσουμε το 100% του εαυτού μας, να προσφέρουμε όλοι μας για τον Όφη και για τους εαυτούς μας και αυτό που κάνουμε το ευχαριστηθούμε πάρα πολύ πέρα από το... και να μην σταματήσουμε οτιδήποτε και αν γίνεται. Mm-hmm. Κύριε Φλαούνα, με ποιο στόχο δημιουργείται αυτή η φετινή ομάδα του ΟΦ? Υπάρχει μια διαφορετική, από όσο ξέρουμε, φιλοσοφία. Έχει μειωθεί σημαντικά ο μέσος όρος ηλικίας. Μια νεανική ομάδα με όρεξη. Φαντάζομαι ότι ανεβαίνει ο πύχης έχοντας και την περσινή εμπειρία. Οπότε, ποιο είναι ο στόχος αυτής της ομάδας? Ο στόχος αυτής της ομάδας, καταρχήν, είναι να καταλήξουμε περίπου στη μέση της βαθμολογίας. Κυρίως να παίξουμε καλό βόλι, να έχουμε μια πάρα πολύ ωραία παρουσία και να κάνουμε τους οπαδούς και τους φιλάθλους του κρητικού βόλι να είναι να αποτελέσουμε θέλγητρο για αυτούς. Μάλιστα. Και στην ομάδα βέβαια παρέμειναν ο Γιάννης Ρουμελιωτάκης που και πέρσι συνέβαλε τα μέγιστα σε αυτή την προσπάθεια και ο Καρατζάς. Ήρθαν 6 νέα παιδιά. Έχουμε έντονο το κριτικό στοιχείο. Οι πληροφορίες μου λένε ότι θα προωθηθούν και παιδιά από τις ακαδημίες. Θα έχουμε ενδεχομένως και την προσθήκη ενός ξένου, αν είναι το ρεπορτάζ μου σωστό. Ποιες είναι οι επόμενες κινήσεις? Οι προσθήκες των ξένων είναι 4, δεν είναι ενός. Ναι, όχι, ενός ακόμη. Όμως, ίσως, πληροφορίες... Ενός ακόμη. Ενός ακόμη, ναι, ναι, ναι. Βεβαίως. Από αυτούς που έχουν ανακοινωθεί, λέτε. Ναι, ναι. Φυσικά. Περιμένουμε ένα ακόμη, ναι, να ανακοινώσουμε. Έχουμε σχεδόν συμφωνήσει και μένουν λεπτομέρειες για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή. Η αλήθεια είναι αυτή, όπως την είπατε, οι πληροφορίες είναι σωστές που έχετε. Θα δουλέψουμε με νέα παιδιά, θα προωθηθούν και παιδιά από τις ακαδημίες. Θα είμαι πάρα πολύ κοντά και στους τμήματα υποδομής. Αυτό έχουμε συμφωνήσει με τη διοίκηση. Και να συμπληρώσω το έργο των προπονητών που ήδη λειτουργούν εδώ. Και η ουσία είναι να έχουμε ισχυρό το κριτικό στοιχείο μέσα στην ομάδα. Οι κριτικοί αγκαλιάζουν το βόλεϊ, ενδιαφέρονται για το άθλημα στο βόλεϊ. Να μας το πει ο Γιάννης εδώ και βέβαια, βέβαια, ο Γιάννης. Οι κριτικοί έχουν... Να σου το πει ο Γιάννης καλύτερα. Ναι, θεωρώ ότι το αγκαλιάζουν, το αγαπάνε αυτό το άθλημα. Είναι άθλημα κατεξοχήν ομαδικό. Λειτουργούμε ομαδικά εδώ στο νησί, θέλω να πιστεύω. Οπότε είναι ένα άθλημα το οποίο το αγκαλιάζουν, ναι.
Γιάννη, εγώ θέλω να ρωτήσω και εσένα και τον coach να μας μιλήσετε λίγο για αυτές τις πρωτόγνωρες συνθήκες που βιώνετε και εσείς και εντός του γηπέδου, ενός επίπεδο προπονήσεων, αλλά και σε ό,τι αφορά την αγωνιστική δράση. Πρωτόγνωρες συνθήκες, αυστηρά πρωτόκολλα, ξεκινώντας και το πρωτάθλημα μέσα στον Οκτώβρη. Πώς το αντιμετωπίζετε κι εσείς όλο αυτό? Coach. Να ξεκινήσω εγώ. Στην αρχή της προπόνησης το κοβεδιάσαμε πάλι αυτό, ότι οι συνθήκες είναι πρωτόγνωρες, είναι κάτι διαφορετικό, πρέπει να προσαρμοστούμε και να προσπαθήσουμε μέσα από αυτά, από τις συνθήκες που διαμορφώνονται, να κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Εμείς, η δουλειά μας είναι στο γήπεδο, όπως και να έχει, θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να παρουσιάσουμε ένα ωραίο αποτέλεσμα. Το οποίο βέβαια θα παρακολουθείτε από μακριά από ό,τι γνωρίζω μέχρι τώρα. Και ελπίζω στο εγγύς μέλλον να μας παρακολουθείτε και από κοντά. Μάλιστα. Γιάννη, εσύ για πες μας και τη δική σου εμπειρία μέσα από όλο αυτό. Ναι, η αλήθεια είναι ότι ζούμε κάτι πρωτόγνωρο για μας, για όλους μας, για όλο τον κόσμο. Και εμείς οι αθλητές προσπαθούμε τώρα σιγά σιγά να προσαρμοστούμε στα καινούργια δεδομένα. Να τηρούμε το υγειονομικό πρωτόκολλο, γιατί πάνω απ' όλα έχει η υγεία μας, η υγεία των ανθρώπων, των αθλητών και όλων των παραγόντων και όλων των ανθρώπων εδώ γύρω μας. Οπότε θα κάνουμε και εμείς την προσπάθειά μας μέσα από αυτό και πιστεύω σιγά σιγά θα προσαρμοστούμε για το καλύτερο. Μάλιστα. Κύριε Φλαούνα, έχοντας πλέον η ομάδα και την εμπειρία την πολύτιμη της περσινής χρονιάς, θέλω να μου πείτε λίγο σε ό,τι έχει να κάνει και με τις υπόλοιπες ομάδες που κυνηγάει ο Όφη. Για τον στόχο βέβαια της παραμονής, έτσι, τον Πανβοχαϊκό, δεν ξέρουμε ακόμη τι θα γίνει με την ομάδα του Ηρακλή, θα λάβει μέρος ή όχι στο πρωτάθλημα, είναι ο Φίλιππος Βέριας, ο Μήλωνας. Πώς βλέπετε τα πράγματα από την εικόνα που έχετε μέχρι στιγμής? Έχουμε κάνει καλές κινήσεις, θεωρώ ότι είμαστε ένα ανταγωνιστικό σε σχέση με τον αντιπάλο μας ρόστερ. Το μόνο που μένει βέβαια είναι να γίνουμε ομάδα. Οι μονάδες είναι καλές, αλλά όπως ξέρετε, οι μονάδες δεν παίζουν στα ομαδικά αθλήματα και πολύ περισσότερο στο βόλεϊ, το δικό μας. Οπότε πρέπει να, μέσα από σκληρή δουλειά, ομαδική δουλειά και ένα περιβάλλον συναγωνιστικό, που ο ένας να βοηθάει τον άλλον δηλαδή, να μπορέσουμε να γίνουμε ομάδα και να παίξουμε ομαδικά. Γιατί αυτό είναι το ζητούμενο για μας. Πολύ ωραία. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλή σεζόν, καλή χρονιά, κάθε επιτυχία, μακριά από τραυματισμούς. Ευχαριστούμε, καλά. Υγεία σε όλους, εύχομαι. Βέβαια. Να είστε καλά. Να είστε καλά.